Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έφτασε στη Βόρεια Ιρλανδία. Ακριβώς είναι το σημείο αγκάθι στην συνενώση και στη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους. Γιατί μιλάμε για το σκληρό σύνορο, μιλάμε για το δίχτυ ασφαλείας μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντήθηκε λοιπόν στην Ιρλανδία με τον Λέο Βαράντγκαλ, αλλά και στη Βόρεια Ιρλανδία με τους ηγέτες εκεί, υποσχόμενος ότι θα τους βοηθήσει να σχηματίσουν κυβέρνηση, γιατί είναι κυβέρνητη η Βόρεια Ιρλανδία εδώ και αρκετούς μήνες, αρκεί να τον στηρίξουν στην καταμέτωπο επίθεση που ετοιμάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ τον βλέπετε να κρατάει μία κότα. Αυτή η κότα λοιπόν που κρατάει και που φαίνεται να την κρατάει με πάρα πολύ άνεση, σαν να είναι ίδιος αγρότης, ήταν από την επίσκεψή του χθες στην Ουαλία. Μίλησε λοιπόν με αγρότες, έπιασε κότες, αλλά οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα που είδαμε από τον Βαρετανό τύπο είπε ότι έπαιξε το παιχνίδι της κότας, γιατί ουσιαστικά δεν εμφανίζεται μπροστά στους Ευρωπαίους. Προσπαθεί να αποφύγει την καταμέτωπο επίθεση, αν και ο ίδιος συνεχώς λέει από την πλευρά του ότι θα καταφέρει να φτάσει στη 1 Οκτωβρίου, έστω χωρίς συμφωνία, να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά, ενώ οι δηλώσεις του αυτές επηρεάζουν κάθε μέρα τη Στερλίνα, η οποία και σήμερα έκανε μεγάλη βουτιά, αλλά και την Ένωση των Βιομηχάνων της Βρετανίας, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει plan B για το πώς θα φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι ένα σκληρό Brexit, ένα άτακτο Brexit, βάζει σε αχαρτογράφητα νερά τη Βρετανία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία Βερισσαλάτου.